Αυτά. Ναι, ε, πραγματικά το είδα με ενδιαφέρον ε, τι προσωπικέ διαφάνειε γιατί είναι κοινό τόπο, πιστέψτε με, είναι κοινό τόπο ε, ενό γιατρού, ο πραγματικά είναι μάχημο. Εγώ είμαι ενδοκρονολόγο. Είμαι τώρα ασκώ, ασκώ από το 2003 και, και εδώ την ειδικότητα. Ε, και ταυτόχρονα ασχολούμαι με τη φαρμακοβιομηχανία για την χώρια Πραγματικά, πιστέψτε με, έχετε θέσει σε, σε πολύ καλό έτσι, και ιεράρχηση των στόχων και το οποίο όμως αποτελεί πλέον και στόχο της εγχώριας φαρμακομηχανίας. Ε, πραγματικά δεν χρειάζεται να πω ίσως όταν το έμαθα, όταν, ήρθα στην, όταν πήγα στην Ελπέν, ότι έχει χορηγήσει από το 2000, 2011 μέχρι το 2019 μέσω του προγράμματος υποτροφιών στο πρότυπο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο της, της ΕΛΠΕΝ, 200 υποτροφίες με 300 δημοσίες σε μεταπτυχιακές σε διατριβές μάστερ τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και εξωτερικού. Δηλαδή αυτές οι προσπάθειες έχουν γίνει μεμονωμένα και βλέπω ότι αποδίδουν. Ε, πραγματικά είτε σε ζωικά πρότυπα είτε σε σε, σε, in vivo, σε, σε, in vitro. Είναι, είναι πιστέψτε με, Σημαντικό έχει για τα, για τα παιδιά τα καινούρια, τους νέους φοιτητές, τους προπτυχιακούς, να μπουν σε αυτήν την διαφορετική, αν θέλετε, πραγματικότητα, όχι, όχι, για να μείνουν, αλλά για να την γνωρίσουν. Γιατί θα δώσει τεράστιες, τεράστιες δυνατότητες. Είχα την τύχη εγώ να γνωρίζω ανθρώπους της εξενατήρησης που πήγα στη Λίκη και ήταν ένας άνθρωπος που ήταν από πανεπιστήμιο, βρέθηκε, μεταφέρθηκε και είδε το όραμά του, εκείνο το, ε, εκείνο το μόρι της που βρήκε, να το κάνει φάρμακο. Είναι πραγματικά εξαιρετικό και σαν πορεία και σαν... Μέλλον. Αυτό είναι πάντω κοινό τόπο. Ωραία. Ευχαριστώ για αυτή την παρατήρηση και το σχόλιο. Ε, πραγματικά, με μονομένε περιπτώσει υπήρχαν πολλέ. Εμεί τώρα προσπαθούμε και με το κέντρο τη βιοεθνική έρευνα και εκπαίδευση να βάλουμε το πλαίσιο. Ε, ένα άλλο πλαίσιο, να σα πω ένα άλλο παράδειγμα, είναι ότι στο φόρουμ αυτό που κάναμε, μα έλεγαν οι καθηγητέ του εξωτερικού, ένα που είναι τώρα στην Αμερική δεν θα γυρίσει στην Ελλάδα. Έχει κάνει εκεί τη ζωή του, τα παιδιά που πηγαίνουν στα αγγλικά σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα Αμερικάνικα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να προσφέρουν στην πατρίδα, αλλά δεν, ξέ, δεν έχουν πλαίσιο. Άρα νομίζω το τμήμα ιατρική με όλα αυτά που γίνονται τώρα προσπαθεί να κάνει ένα πλαίσιο για να μπουν όλα αυτά να γίνουν, ας πούμε, να αποκτήσουν και τη σοβαρότητα και την τάξη και την ταξινόμηση. Λοιπόν, ο κύριο Αναστασιάδη, δύο λόγια για να δώσω το λόγο στου φοιτητέ μα. Τρει πολύ σύντομε παρατηρήσει σε όσα πολύ ωραία έτσι εξαιρετικά ανέφερε ο κύριο Δημητριάδη. Το πρώτο για την εκπαίδευση. Το ΚΕΒΙΕ, που είναι ο φορέα της δικής μας εξωστρέφειας και της, α, α, του δεύτερου επίπεδου πέραν της προπτυχιακής εκπαίδευσης προς τους φοιτητές μας προς την Ακαδημία, όπως αναφέραμε, έχει σαν τελευταίο συστατικό το ε την εκπαίδευση. Το κομμάτι αυτό πιστοποιείται μέσω της UEMS. Άρα είμαστε έτοιμοι. Πολλά κομμάτια τα οποία ανέφερε της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ειδικά σε εξειδικευμένα δικά σας αντικείμενα, να μπορέσουμε να τα πλαισιώσουμε και να τα ε, βάλουμε σε ένα, σε ένα πλαίσιο πραγματικά ακαδημαϊκό και όχι, ε, ας το πούμε έτσι, πρωτοβουλίας, ας το πούμε, ε, ιδιωτικ, με, με ιδιωτικά κριτήρια. Με, με αντιλαμβάνεστε, δεν, ναι. Ε, το δεύτερο ε, έχει να κάνει με τα R&D Department στα δικά σας, τα οποία, νομίζω, πάλι είναι σε μια εξαιρετική συγκυρία, από όσο φαίνεται και εξαγγείλθηκε κυβερνητικά ένα μεγάλο κομμάτι του κλόμπακ που φτάνει στο 50% σας το αφαιρεί μέσω... Ε, το, ναι, φαίνεται, σας το αφαιρεί μέσω τον οποιοδήποτε ε, ε, επενδυτικό σας πρωτοβουλειών στην έρευνα, άρα ίσως τα R&D department σας ήρθε η ώρα να συνεργαστούν με μας, γιατί ε, θα δώσουν από, από σας ένα κομμάτι των χρημάτων που θα τα δώσετε στη, στο κράτος σε μας ώστε να τα πάρετε πίσω Ω αποτέλεσμα τη έρευνα. Είναι δηλαδή μια πολύ καλή συγκυρία ή ευκαιρία να, να, να κάνετε RD όσοι δεν έχετε. Βέβαια, εσεί προσωπικά ω ΕΛΠΕΝ έχετε, αλλά μιλάω ω ΠΕΦ πλέον, ω φαρμακοβιομηχανία. Και το τρίτο, ε, να πω ε, στον κύριο Δημητριάδη ότι τα δύο τρίτα. Του προπολογισμού αυτού του συνεδρίου από τότε που ξεκίνησε στη δεύτερη φάση του, δηλαδή από το 7ο συνέδριο και μετά, είναι από την ΠΕΦ ε, ω χορηγία και φέτος έχουμε μεγάλο χορηγό ε, την ΠΕΦ. Και κυρίω, ε, να αναφέρω το όνομά του, του κ. Θόδωρο Τρίφων, που είναι ο διευθύνοντας τη Σύμβουλο και τη ΕΛΠΕΝ, ο οποίος όχι απλά στηρίζει, είναι πρόεδρος της ΠΕΦ, αλλά πραγματικά είναι και η οικονομική ατμομηχανή πίσω από αυτό το οποίο κάνουμε στο συνέδριο αυτό. Ε, ελπίζω η τελευταία σας διαφάνεια να ήταν χάραμα και όχι ηλιοβασίλεμα. Δεν ξέρω αυτό που δείξατε. Ηλιοβασίλεμα, γιατί έτσι μου φάνηκε εμένα. Νομίζω ότι για χάραμα, για χάραμα, θα ήθελα εγώ να δω, γιατί αυτό που ετοιμάζουμε νομίζω ότι είναι κάτι τέτοιο, έτσι. Λοιπόν, Ο καλλιτέχνης το βάζει και ο καθένας όπω θέλει.